Και είναι για αυθόρμητα τηλεχειριστή κόσμο. Ναι, ισχύει αυτό. Αυθόρμητα απλά το κάνει και επίτηδες. Όχι, ναι, δεν σημαίνει να δούμε το super power σε άλλο level. Θεωρείτε ότι με χειρίστηκε για να την ψηφίσω θετικά. 1.100.000. Σε βάρεσε στο συνέστημα. 10.100.000. Δεν ξέρω τι σου είπε, αλλά 1.000.000 εγώ. Θα το κάνουμε και δημοπρασία από 100%. 3.000.000%. Εγώ απλά ήθελα να δώσω τους μία ευκαιρία σε έναν άνθρωπο. Αλήθεια. Με την Νίκη δεν μπορείτε καμιά από εσάς και σχεδόν και κανείς από τους άντρες να μπει σε διάλογο μαζί της και να νικήσει. Και λάθος να έχεις, εάν μπει σε διάλογο μαζί της, θα χάσεις. Επειδή έχει ικανότητες στο θέμα. Και λάθος να έχει, πάλι θα νικήσει. Πάρα πολύ ενέργεια σήμερα. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος που αν δεν έχει συμπαραστάτες, της κόβεται τα φτερά. Γι' αυτό επιδιώκει πάντα να. Και τα καταφέρνει. Να χειρίζονται ανθρώπους για να έχει συμπαραστάτες. Κατάλαβες τι σου λέω. Πολύ άσχημα. Μόνη τη, άμα την πετάξει εκεί για να αντιμετωπίσει τρεις. Όχι, να αντιβάλει. Θέλει και συμπαραστάτες. Θεωρείς ότι μόνη τη δεν μπορεί να τα καταφέρει. Όχι, ρε. Ενάντια σε κάποιους. Δυο και τρεις λόγους, όχι, βέβαια δεν μπορεί. Αξιόλογους αντιπάλους, όχι, δεν θα τα καταφέρει. Γι' αυτό χειρίζεται ανθρώπους για να μπορεί να οδηγεί την κουβέντα εκεί που θέλει, αυτή την ικανότητα την έχει. Και να δίνει το λόγο όποτε πρέπει σε αυτό που πρέπει για να φανεί ότι αυτή έχει δίκιο. Κατάλαβες πώς το λέω. Χειρίζεται μια κουβέντα. Θα χειριστεί τους φίλους. Τι φίλους έχει αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα τους χειριστεί για να τη βοηθήσουν στην κουβέντα και την κουβέντα θα την οδηγεί αυτή όμως. Πάντα αυτό κάνει. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό το σκοτεινό του χάρισμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα σκοτεινό χάρισμα. Με λάθος τρόπο. Στάλιν, Χίτλερ. Το αντίστοιχο στο θετικό είναι ο Τσέρτσιλ, για παράδειγμα. Μάλιστα. Τι έγινε? Ναι. Τίποτα. Πες μας, αφού το είδατε, ρε, που λέτε τίποτα. Καλά. Λένε πως είναι χειριστική. Θα μιλήσω όταν πρέπει, πλέον. Λένε για σένα. Νομίζω είναι ότι λένε για μένα. Λέγανε την παλιά Νίκη. Που έσκησες. Την είδες στην πολιτική κίνηση της Νίκης να στείλει τη φωτογραφία της. Ο πρόδρομος το έκανε πάλι. Παιδιά, θα φανεί λες και έχω πάθει τίποτα, λες και έχω κουμπώσει. Δεν είναι καλό τώρα, αυτό είναι κακό. Δεν κατάλαβα τι έγινε, ναι. Τίποτα. Είδαμε μια συζήτηση του Δήμου με τη Σωτηρία και τον Νίκο, η οποία ο Δήμος νόμιζε ότι μιλάει αρνητικά για εμένα. Ενώ δεν μίλεγε για μένα. Για ποιον μίλεγε? Στην πραγματικότητα. Το αφήνω εδώ. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ήταν ένα κλιπ απλά, δεν ξέρω. Για το όνομά μου μίλαγε ο Δήμος, αλλά αυτά που έλεγε δεν αντιστοιχούν σε μένα. Αντιστοιχούν στον εαυτό του. Δεν μας λένε απλά τι είπε ο Δήμος. Αυτό, όχι. Τι Δήμος... είπε εσύ, μου λες, πιο συγκεκριμένα. Αυτό που κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή μου αποδεικνύει εμένα όλα όσα έχω στο κεφάλι μου. Ότι εγώ από τη μέρα που καυγαδίσαμε στο πρίγκαλα, από εδώ από τον καναπέ, δεν έχω ξανασυζητήσει με κανέναν για το Δήμο. Ενώ ο Δήμος, ακόμα και σήμερα, ασχολείται μαζί μου. Όλοι μαζί σου ασχολούνται, Μακούλα. Έχεις καταφέρει όλο τον κόσμο να μιλάει για σένα. Αυτό γίνεται και ούτε καν στα δωμάτια δεν έχω αναφέρει το όνομα Δήμος από τότε και σε καμία. Και ο Δήμος συνεχίζει να ασχολείται με μένα. Οπότε, εμένα αυτό μου ανοίγει τα μάτια ακόμα περισσότερο ότι έχω όντως σωστή άποψη για το Δήμο, αλλά θα την κρατήσω για μένα. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, να την εξωτερικεύσω καθόλου. Κράτα την, εσύ. Αλλά με χαροποιεί πάρα πολύ όλο αυτό.